Θοδωρής Κωνσταντής είναι μαζί μας, γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ. Είναι πολλά αυτά που γιορτάζουμε φέτος, με αφορμή τα 50 χρόνια της μεταπολίτευσης και τη μεταπολιτευτική καθεαυτή γιορτάσαμε τον Ιούλιο, αλλά μαζί είναι και τα 50 χρόνια ένα θεσμό, το φεστιβάλ της ΚΝΕ. Θα μας τα πείτε αφού δούμε το βίντεο που έχετε ετοιμάσει. Γράφουμε ιστορία, αλλάζουμε τον κόσμο. Το φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγητή με μαγιά του μοναδικά υλικά. Ανιδιοτέλεια, έμπνευση και θελοντική προσφορά συμπληρώνει φέτος 50 χρόνια. Γι' αυτό το σύνθημα «Μόνο ο λαός σώζει το λαό» ήχησε δυνατά εκεί που οι δικοί μας άνθρωποι πάλεψαν. Δεν υπάρχουν χαμένοι αγώνες. Υπάρχουν αγώνες που είναι πίσω από τις ανάγκες. Οι μόνοι με τους οποίους συμπορεύεται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και θα συμπορεύεται είναι οι εργαζόμενοι. 18, 19, 20 και 21 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Μετά από εκατοντάδες στάσεις σε όλη τη χώρα, η κόκκινη πολιτεία χτίζεται στην Αθήνα με τη συμμετοχή περισσότερων από 400 καλλιτεχνών. Okay. Turn it up, okay. Το φεστιβάλ της ΚΝΕ ανοίγει τις πύλες του στο γήπεδο του Ζωγράφου το Σεπτέμβριο του 1975, ένα χρόνο μετά την νομιμοποίησή του, βασισμένο στα πρότυπα των Παγκόσμιων Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών. Η ΚΝΕ θέτει στόχο οι εκδηλώσεις να αγκαλιάσουν όλη την Ελλάδα και να αποτελέσουν αντάμωμα της νεολαίας κάθε χρόνο. Και Σαριανή Ζωγράφου Περιστέρη για να καταλήξει τα τελευταία χρόνια στο Πάρκο Τρίτσι. Το 1977 περισσότεροι από 150 καλλιτέχνες ανεβαίνουν πάνω στη σκηνή. Εκεί ο Γιάννης Ρίτσος θα παγγείλει για πρώτη φορά το ποίημα «Τα παιδιά της ΚΝΕ». Ο Μάνος Κατράκης ανεβάζει τον Προμηθέα Δεσμότη με τον ίδιο να πρωταγωνιστεί. Στη διάρκεια των ετών, εκατοντάδες καλλιτέχνες εμφανίζονται και καθιερώνονται πάνω στις σκηνές του. Το 1982 το 8ο Φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγητή σημαδεύεται από το θάνατο του Μάνου Λοΐζου. Το 89 με την κορύφωση της κρίσης, το Διεθνές Κομμουνιστικό Κίνημα, το 15ο Φεστιβάλ κλονίζεται από τη διάσπαση της ΚΝΕ και την αποχώρηση στελεχών. Η επιτυχία του όμως το 91 αποδεικνύει ότι η ΚΝΕ αντέχει. Το φεστιβάλ του 1999 μετά τον καταστροφικό σεισμό στην Αθήνα μετατρέπεται σε μια μεγάλη εκδήλωση αλληλεγγύης και συγκέντρωσης οικονομικής βοήθειας, όπως και το 2007 με τις πυρκαγιές στην Ηλία. Το 2011 εμφανίζεται ο Γκόραν Μπρέγκοβιτς και συμμετέχει για τελευταία φορά ο Δημήτρης Μητροπάνος. Δύο χρόνια αργότερα, το 2013, η δολοφονία του Παύλου Φίσα, μία μέρα πριν από την έναρξη των κεντρικών εκδηλώσεων, μετατρέπει το φεστιβάλ σε αγώνα για την απομόνωση του ναζιστικού μορφώματος. Το 2017, το φεστιβάλ τιμά με την παρουσία του ο Θάνος Μικρούτσικος, ενώ παρίσταται γυρμάτο ο Μίκης Θοδωράκης. Okay. Το φεστιβάλ της ΚΝΕ συμπληρώνει μισό αιώνα, αλλά παραμένει νέο και, όπως οι συντελεστές του λένε, ανατρεπτικό. Λαϊκή σκηνή, μαθητικό στέκι, σκηνή φοιτητών και νέων εργαζομένων, σκηνή νέας δημιουργίας, στέκι πολιτισμού, μουσική, συζητήσεις, θέατρο, προβληματισμοί. Φιλοξενώντας ανθρώπους του πολιτισμού, αφήνοντας χώρο για έκφραση και δημιουργία, απευθυνόμενο σε καθέναν κάθε ηλικίας και ενώνοντας την πολιτική πρόταση του ΚΚΕ με την τέχνη. Ένα πολύ έτσι μεγάλο αφιέρωμα και από εμάς. Το δικό μας, δεν κάνω λάθος πριν. Είπα ότι είναι το δικό σας. Είχα δει ένα ωραίο βιντεάκι που είχατε φτιάξει έτσι, εφάνταστο. Αλλά είναι το δικό μας φυσικά με την Κάθια Αντωνιάδη στο Σπικάς και στην εμμέλεια του ρεπορτάζ. Λοιπόν, ξεκινάει σήμερα. Να πούμε λίγο τα βασικά. Στην περίπτωση που κάποιος δεν είδε και όλο το βίντεο από την αρχή. Σήμερα έως το Σάββατο. Έως και το Σάββατο. Τέσσερις μέρες, τέσσερις σκηνές, περισσότεροι από 400 καλλιτέχνες στις σκηνές του φεστιβάλ. Το μεγαλύτερο πολιτικό και πολιτιστικό γεγονός της χώρας. Που έχει γράψει τη δικιά του ιστορία 50 ολόκληρα χρόνια, έχει αφήσει ένα μεγάλο πολιτιστικό αποτύπωμα. Και πολιτικό, θα έλεγα εγώ. Και πολιτικό. Δηλαδή, το πολιτιστικό υπάρχουν και άλλα γεγονότα εξίσου σημαντικά, αλλά εδώ είναι το πολιτικό και ίσως αυτό είναι και το. Ναι, το χαρακτηριστικό, χαρακτηριστικό του φεστιβάλ είναι ότι μπορεί να συνδέει την προοδευτική τέχνη, τον πολιτισμό με την πολιτική πρόταση διεξόδου του ΚΚΕ. Mm-hmm. Να μετατρέπει δηλαδή ένα φεστιβάλ σε μια μεγάλη γιορτή της νεολαίας που αντιστέκεται, της νεολαίας που ονειρεύεται. Της νεολαίας που παλεύει για να αλλάξει τον κόσμο, mm-hmm. όπως λέει και το φετινό σύνθημα του φεστιβάλ. Mm-hmm. Δηλαδή, γράφουμε ιστορία, αλλάζουμε τον κόσμο, το μέλλον μας είναι ο σοσιαλισμός. Mm-hmm. Η κοινωνία
για την οποία παλεύουμε, χωρίς εκμετάλλευση πολέμου και προσφυγιά. Βλέπω το, έχει εδώ ένα πολυσύλλητο σήμερα αφιέρωμα ο Ριζουσπάστη στο πρόγραμμα του φεστιβάλ. Βλέπω λοιπόν ότι έχει για την Παλαιστίνη, έχει για την Κούβα, αλληλεγγύη, στο νησί τη Επανάσταση κτλ. Δεν βλέπω να έχει, εκτός και αν το χάνω, πουθενά αλληλεγγύη στην Ουκρανία. Δηλαδή είναι ένα λαό ο οποίο δέχεται κατά το, την, πώς το λέμε, τα λεγόμενα του ΚΚΕ υπεραλιστική επίθεση από την Ρωσία, αλλά φαίνεται ότι το ΚΚΕ εδώ αλλάζει λίγο τη ρητορική του. Δεν τη βλέπει κατά τόσο υπεραλιστική. Ναι, είναι τόσο μεγάλο το πρόγραμμα του φεστιβάλ που δεν μπορεί στην Ουκρανία. Όχι, που μάλλον δεν προσέξατε ορισμένα. Για παράδειγμα, στη Διεθνούπολη, όπου φιλοξενούνται 45 κομμουνιστικές νεολαίες και άλλες αντιπεριαλιστικές οργανώσεις, θα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας νέους κομμουνιστές και από τη Ρωσία και από την Ουκρανία. Τη Ρωσία, δίπλα, Ρωσία θα τους πείτε δίπλα, γιατί επιτίθεστε στην Ουκρανία. Μα σας εξηγώ. Δίπλα-δίπλα, όπου και οι δύο, και οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί νέοι κομμουνιστές, παλεύουν ενάντια στον πόλεμο, παλεύουν ενάντια στους υπεριαλιστές, παλεύουν ενάντια στις δικές τους κυβερνήσεις που στρώνουν το έδαφος για ένα μακελιό. Με την Ουκρανία να είναι σάκος του μπόξ ανάμεσα σε δύο αντίθετα υπεραλιστικά στρατόπεδα, από τη μία είπα ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση και από την άλλη Ρωσία. Υπάρχει η ρώσικη εισβολή στην Ουκρανία, όπως υπάρχει και εδώ και πολλά χρόνια. Άλλωστε είναι γνωστό, έχει γίνει πραξικόπημα στην Ουκρανία το 2014. Υπάρχει επίσης επέμβαση των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ουκρανία έγινε πραξικόπημα πριν 10 χρόνια, δεν το γνωρίζετε. Αλλά αυτό είναι ισοδύναμο το πραξικόπημα που ονομάζεται με την... Μα ίσα ίσα είναι η παρέμβαση και των δύο δυνάμεων αυτή που διαμορφώνει όρους μακελιού στην Ουκρανία. Οι Ρώσοι που σφάζουν τους Ουκρανούς κατέχουν παράνομα εδάφη, είναι το ίδιο με αυτό που λέγεται το 2014. Είναι το ίδιο με τους Αμερικάνους που σφάζουν στην Παλαιστίνη. Όχι, στη Ρωσία, είναι το ίδιο με τους Αμερικάνους που δίνουν όπλα και κινδυνεύει να επεκταθεί ο πόλεμος με επιθέσεις στην ενδοχώρα της Ρωσίας. Και σήμερα ζούμε μια ισορροπία του τρόπου που παρακολουθούμε όλοι τις απειλές ακόμα και για πυρηνικό πόλεμο. Δεν υπάρχει ισορροπία σε αυτό. Κατά δική μου άποψη, θα τα πείτε τα υπόλοιπα στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Μια ερώτηση να κάνω. Η εικόνα της ΚΝΕ στην νεολαία έχει επηρεαστεί από το γεγονός ότι καταψήφισε το κόμμα του ΚΚΕ το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών αντισότητα στο γάμο, που είναι κάτι που η νεολαία το υποστήριζε με βάση δημοσκοπήσεις σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Νομίζουμε ότι το ΚΚΕ και σε αυτό το θέμα τήρησε μια στάση αρχών, ενάντια δηλαδή στην εμπορευματοποίηση του γυναικείου σώματος, ενάντια, αν θέλετε, σε μια πολιτική που θεωρεί ότι η εμπορευματοποίηση είναι η λύση ακόμα και στην δημιουργία οικογένειας. Από εκεί και πέρα νομίζουμε ότι η εικόνα του φεστιβάλ, με τους δεκάδες έως και εκατοντάδες χιλιάδες νέους που θα κατακλείσουν το Πάρκο Τρίτσι και τις 4 μέρες, είναι η καλύτερη απάντηση ότι σήμερα δυναμώνει ένα ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής, ότι σήμερα δυναμώνει η κομμουνιστική νεολαία για το ΚΚΕ και μπορεί να συνδεθεί, παρά τις όποιες επιμέρους διαφωνίες μπορεί να έχει ένας νέος άνθρωπος, ένας μεγαλύτερος, με την μεγάλη ανησυχία και αγωνία του κόσμου για το πού πάνε τα πράγματα, για το πώς θα μπορέσουμε να αλλάξουμε σήμερα τον κόσμο, και η απάντηση είναι ο σοσιαλισμός. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί.